Ναι, νομίζω τώρα ότι φαίνεται καθαρά ποιο θα είναι το καινούριο σχέδιο. Οπότε τροχώ και βόηθα Παναγιά. Και να μην σου πω και πριώνει κιόλας, όχι τροχώ. Πώς θα το κόψω τώρα, ρε. Τροχός μπουκώνει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα πώς θα το κόψω. Δεν ξέρω. Επειδή η εμπειρία μου έχει δείξει ότι με τον τροχό δεν πάει καλά το πράγμα, λέω να το κάνω με το πριόνι και θα το τελειοποιήσω, ας πούμε, με τον τροχό, με φάγωμα, εν πάση περιπτώσει. Κάπως το, θα δούμε πώς το κάνω. Τι να σου πω. Ταλαντεύεται πολύ. Μ' αρέσει έτσι. Άου. Άου, έφαγα το χέρι μου. Θα πάρει λίγη ώρα αυτό. Τώρα εδώ. Έκανα τέλος πάντων εδώ στις καμπύλες, έκανα 2-3 τρύπες για να μπορώ να το κόψω πιο εύκολα, γιατί με το πριόνι δεν μπορώ να πάρω τη στροφή. Λίγο αργότερα. Σε γενικές γραμμές είναι έτοιμο. Ένα μικρό γυαλισματάκι και θεωρητικά το βάζουμε πάνω. Και ο Θεός βοηθός. Και μία πανόβουρτσα, ε. Πάμε. Εδώ είχε κάτι γρατζουνιές και την ξανάτρεψα λίγο. Πας και φύγουνε, τώρα δεν φύγανε καλά, αλλά πάμε να τη γυαλίσουμε λοιπόν. Ε? Λεμπής. Καθρέφτης είναι. Πάμε να τη βάλουμε πάνω. Και τώρα η ώρα της αλήθειας. Κάναμε τίποτα ή πίπες.
ζεστή λιγάκι, αλλά θα είναι. Σου πω μάλλον τι συμβαίνει. Πρέπει να έχει ανοίξει στραβά η τρύπα εδώ. Στην ευθεία μεν, αλλά δεν πάει έτσι. Μπορεί να πηγαίνει λίγο έτσι, λίγο έτσι. Καταλαβες. Αυτό συμβαίνει από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, δύο κατασκευή είναι. Περιμένω να είναι πένα. Το θέμα είναι να μπει και να μην φάω τις βόλτες. Είναι καθέτος στραβή. Θα μπει ή θα πάει τσάμπα όλη η δουλειά. Εντάξει, μπαίνει. Σίγουρα όχι σαν εργοστασιακή, ας πούμε. Οκ. Okay. Το αποτέλεσμα δικαιώνει, μπορώ να πω. Μ' αρέσει. Οκ. Okay. Στο επόμενο βίντεο θα κάνουμε και μια αλλαγή υγρών στην τρόμπα. Τα οποία έχω να τα αλλάξω, παιδιά, περίπου... Ότι το πήρα αυτό το 2000. 2001-2002. Ε? 23 χρόνια, ξέρω. Δεν θυμάμαι αν έχω αλλάξει μία φορά τα κάκια, είναι ζήτημα. Αυτά.